Την ίδια ποινή με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέβαλε σήμερα το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης στην 34χρονη γυναίκα, η οποία τον Οκτώβριο του 2019, έξω από το κέντρο αστέγων στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των ανήλικων παιδιών της. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τελικώς κράτησε την απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, έδωσε βέβαια το ακαταλόγιστο του άρθρου 36 του ποινικού κώδικα, το οποίο είχε αναγνωρίσει και το πρωτοβάθμιο, ωστόσο μείωσε την ποινή ως δευτεροβάθμιο στα 12 έτη και 4 μήνες. Η κατηγορία για την οποία κρίθηκε ένοχη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, για οπλοφορία και οπλοχρησία, δεν διαφοροποιήθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αλλαγή όμως υπήρξε στην ποινή που από 15 έτη και 4 μήνες πήγε στα 12 έτη και 4 μήνες κάθριξη. Ισχυρίστηκε ότι πράγματι δεν είχε σκοπό τον θάνατο, αλλά έπληξε βέβαια σε μια κατάσταση επίρειας από ναρκωτικά και μετά από διαπληκτισμούς με το θύμα κτλ. Τον έπληξε και είχε αποτέλεσμα το θάνατο. Ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης δηλαδή ήταν ότι αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος και όχι πρόθεσης. Η 34χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε ότι με τον 59χρονο το μοιραίο βράδυ είχαν συνάντηση έξω από το κέντρο των αστέγων, καθώς σε ένα παράπηγμα πλησίων του ζούσε ίδια με τον νέο σύντροφό της. Ο 59χρονος, όπως ισχυρίστηκε, έβρισκε συνεχώς αφορμές για να μην της επιστρέψει ένα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της, το οποίο η ίδια του ζητούσε για να μπορέσει μέσα σε αυτό να διαμείνει. Αφού μετά από την άφιξη του θύματος στο σημείο με αφορμή το αυτοκίνητο προκλήθηκε ένταση μεταξύ τους, η ίδια με μαχαίρι που είχε πάνω της του τρύπησε το ένα από τα λάστιχα του αυτοκίνητου του. Ο καυγάς που όπως ισχυρίζεται ακολούθησε κατέληξε στο θανάσιμο τραυματισμό του θύματος, αφού η ίδια παρά το γεγονός ότι δεν το αντιλήφθηκε, όπως λέει, τον χτύπησε με μαχαίρι. Ήταν όμως η καταπέλτηση η κυρία Εισαγγελεύση, η οποία τελικώς πέρασε την άποψη ότι υπήρξε ενδεχόμενος δόλος. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Ανατολικής Κρήτης ήταν σήμερα να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό και η υπόθεση δολοφονίας του 79χρονου στις Μοίρες από έναν 54χρονο τον Ιανουάριο του 2020. Είναι μια υπόθεση η οποία αποδεικνύει το τι επίδραση μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία και ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής, ο οποίος επιστρέφει δηλητηριάζοντας το κοινωνικό σώμα. Το θύμα ήταν ιδιοκτήτης διαμερίσματος, στο οποίο διέμενε ως ενοικιάστρια η πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου. Και η μοιραία κατάληξη είχε προκληθεί όταν ο κατηγορούμενος πήγε στο σπίτι του ιδιοκτήτη και μετά από μια σύντομη συζήτηση μεταξύ τους, μπροστά στα μάτια της σύζυγου του θύματος, που επίσης τραυματίστηκε, αλλά και παρουσία του εγγονού τους, ο 54χρονος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Πρωτόδικα αποδόθηκε η δικαιοσύνη όπως προβλέπονταν και όπως έπρεπε να συμβεί. Ο κατηγορούμενος από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το 2021 είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν κάθειρξη 33 ετών.